Αγαπητοί τηλεθεατές, πολιτεία, φίλοι πολιτών, ακόμα μία φορά κοντά σας, με θέματα που μας απασχολούν όλους, με θέματα της επικαιρότητας, που πολλά από αυτά τα αναλύουμε μέσα από στοιχεία, για να μπορέσουμε όλοι μας να έχουμε μία σφαιρική αντίληψη για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Σήμερα γι' αυτό το λόγο έχουμε και θα παρουσιάσουμε μία έκθεση της ΕΛΙΣΤΑΤ, που δημοσιεύθηκε μόλις τώρα, τον Ιούνιο του 2021, η οποία αναφέρεται στο εισόδημα και στις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στη χώρα μας. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες με τις οποίες, στις οποίες έχουμε περιέλθει όλοι μας, αλλά θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τι λένε οι αριθμοί και να συζητήσουμε μετά πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε σήμερα κοντά μας η κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα, Διευθύντρια Γραφείου του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και υποψήφια βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης Α τομέα Ανατολικής Αττικής. Κυρία Τσιμπογιάννη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε ακόμα μια φορά κοντά μας. Γεια σας, κυρία Αγγίκα. Δικιά μου η χαρά. Πρέπει να είμαστε εδώ συνεχώς μέσα από τη συχνότητά σας να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο για θέματα τα οποία δεν τα βλέπουμε να παίζονται στα αυτά τα ιδιωτικά κανάλια τα οποία δεν ασχολούνται με θέματα επικαιρότητας που απασχολούν τον πολίτη. Όπως είπατε πολύ σωστά, αυτή η έκθεση πρέπει να μας απασχολεί όλους. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που δεν είναι σημερινά βεβαίως, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που ταλαιπωριέται ο Έλληνας πολίτης, που ταλαιπωριέται ο φιλέλληνας πολίτης που κατοικεί εδώ και θα δείξουμε με νούμερα, επειδή τα νούμερα πραγματικά αποτυπώνουν μια κατάσταση. Τουλάχιστον αυτή η κατάσταση που μας δείχνουν με τα επίσημα δικά του στοιχεία, κυρία Τσιμπογιάννη. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για την εθνική ΕΛΙΣΤΑΤ είναι η εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας μας. Οπότε μας δείχνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και το λέω με τα λύπης μου και αυτός ο ορισμός είναι από μόνος του πολύ άσχημος. Όταν άνθρωποι δικοί μας, συμπολίτες μας, πολίτες, αποκλείονται από βασικά αγαθά της κοινωνίας, από βασικές υπηρεσίες της κοινωνίας, αυτός ο αποκλεισμός λοιπόν πραγματικά πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Και βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση πώς θα σταματήσει αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός των συμπολιτών μας. Κυρία Τσιμπογιάννη, και βεβαίως όπως σε κάθε εκπομπή μας, δεν έχουμε σκοπό να μαυρίσουμε την ψυχή των συμπολιτών μας με τα στοιχεία που δείχνουν το τι συμβαίνει, αλλά περισσότερο να δείξουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Πολύ σωστά. Θέλετε να μας παρουσιάσετε λίγο αυτή την έκθεση, την είδατε, τη μελετήσατε? Θα την παρουσιάσω βεβαίως, να τη δουν και οι τηλεθεατές της εκπομπής. Mm-hmm. Σίγουρα όμως θα πρέπει να πω λίγο αυτή η έρευνα ουσιαστικά τι μας δείχνει. Μας δείχνει πώς αποκλείονται οι συμπολίτες μας από τις κοινωνικές υπηρεσίες που ανέφερα και από τα βασικά αγαθά. Και για να το κάνουμε, κυρία Αγγίκα, πιο συγκεκριμένο και πιο κατανοητό στους συμπολίτες που μας παρακολουθούν, έχουμε να κάνουμε ότι οι άνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε θεραπείες, γιατί χρειάζεται χρήματα να μπορέσουν να πάνε σε ιδιώτες γιατρούς ή ακόμη και στο δημόσιο, όταν το δημόσιο, καλά, ειδικά την τελευταία περίοδο που ζούμε της πανδημίας, δεν είναι προσεγγίσιμο εκτός από τις περιπτώσεις του ιού αυτού που είναι εδώ στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οπότε στερούνται ιατρικών εξετάσεων ή θεραπείων, έχουν με αποτέλεσμα να έχουν πολύ κακή υγεία, κυρία Αγγίκα. Άλλο ένα που έχουν με τα δόντια, οι οδοντιατρικές εξετάσεις έχουν μείνει πίσω λόγω ελλείψης χρημάτων των συμπολιτών μας. Και είναι και πολλά τα χρήματα εκεί, κυρία Τσιμπογιάννη. Το γνωρίζουν πολύ καλά οι τηλεθεατές μας. Παράλληλα αποκαλύπτεται ότι μεγάλο ποσοστό διαβιώνει σε κατοικίες με στενότητα χώρου, σε πολύ λίγα τετραγωνικά, με ό,τι σημαίνει αυτό να μεγαλώνουν οικογένειες, παιδιά και να είναι όλοι μαζί. Και φανταστείτε αυτό τον καιρό που ήμασταν από τον Νοέμβριο τόσους μήνες σε εγκλεισμό, σε υποχρεωτικό εγκλεισμό και όλα αυτά τα προβλήματα που βγήκαν στην επιφάνεια. Και πόσες οικογένειες, πόσα παιδιά γυρίσανε πίσω, όλη η οικογένεια. Ακριβώς. Να συγκατοικήσει με τους γονείς. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Τα φτωχά νοικοκυριά στερούνται βασικής διατροφής. Που σημαίνει δεν έχουν τη δυνατότητα να τρώνε
το κοτόπουλό τους, το κρέας τους, το ψάρι τους, τα λαχανικά τους, να παίρνουν θρεπτικές αξίες. Μιλάμε για ένα υποβαθμισμένο διατροφολόγιο που, όπως αναφέραμε πριν, κάνει και αυτό πολύ κακό στην υγεία. Έτσι. Δεν έχουν τα χρήματα για θέρμανση το χειμώνα, πολύ βασικό. Δηλώνουν οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσουν κάποια έκτακτη ανάγκη που θα τους προκύψει. Που... Αυτά τα επιδόματα θέρμανσης που δίνουν τα διάφορα δεν βοηθάνε, λέτε? Κυρία Γκίκα μου, είναι ψίχουλα, πραγματικά. Δεν τιμάει κανέναν, ούτε τις κυβερνήσεις και ολόκληρη τη Βουλή που δίνουν αυτά τα ψίχουλα στους συμπολίτες μας, αλλά δεν φτάνουν για να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες. Οι άνθρωποι εδώ δηλώνεται ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τα βασικά, δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους, δεν μπορούν να πληρώσουν το νερό τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τη θέρμανσή τους, όπως αναφέραμε. Δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση και δεν φρόντισε και αδιαφορήσανε όλες οι κυβερνήσεις να εστιάσουν σε αυτό το κομμάτι, να ασκήσουν μια εθνική στρατηγική, θα πω, από τη στιγμή που είναι τόσο σοβαρό θέμα και μιλάμε για τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και όσους φιλοξενούνται εδώ, να μην έχουν κάνει μια εθνική, ξαναναφέρω, στρατηγική, προκειμένου ομαλά να μπορούν να διαβιώνουν οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, εμείς οι ίδιοι. Γιατί όλοι τα βιώνουμε αυτά, εδώ ζούμε όλοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι περνάμε και συνεχίζω πολύ γρήγορα να σας πω τι στερούμαστε, να μην έχουν πολλά νοικοκυριά σύνδεση στο διαδίκτυο που χρειάστηκε την περίοδο της πανδημίας. Δεν είναι πολυτέλεια πλέον. Όχι. Είναι ανάγκη. Χρειάστηκε γιατί μας οδηγήσαν στην τηλεεργασία, πολλοί κόσμος δούλευε από το σπίτι, τα παιδιά μας κάναν τηλεκπαίδευση, οπότε χρειαζόταν, δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, δηλαδή πολύ γρήγορα αποτυπώσαμε, κυρία Γκίκα, και στους συμπολίτες μας, τι σημαίνει, σε ποιες συνθήκες ουσιαστικά διαβιώνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Και ναι, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκθεση. Οπότε μας είπατε για ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ ποιοτικά χαμηλό. Με όλες τις συνέπειες που έχει. Καταρχήν την υγεία, κυρία Γκίκα, το πρώτο. Το πρώτο που είναι η εποχή που όλοι μιλάνε για την υγεία μας. Μας προστατεύουν για την υγεία μας και πολύ καλά κάνουν, αλλά δεν, όλα αυτά τα χρόνια δεν προστατεύσαν τους πολίτες από την υγεία. Πολύ κακή υγεία, να μην τρέφονται σωστά, να έχουν περίσσιο άγχος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις δυσκολίες, σε όλες αυτές τις αδυναμίες και να αρρωσταίνουν, γιατί το άγχος γνωρίζουμε όλοι, το στρες, πώς επιβαρύνει τον οργανισμό. Λοιπόν, κυρία Γκίκα, με τη βοήθεια του Control θα ήθελα να παρουσιαστεί η πρώτη σελίδα η οποία δημοσιεύτηκε, μπορούν να τη βρουν οι συμπολίτες μας, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Βεβαίως. Στις 22, όπως αναφέρατε, τον Ιούνιο που μας πέρασε, 2021. Δελτίο τύπου, κίνδυνος φτώχειας. Κίνδυνος φτώχειας. Έρευνα εισοδήματος, συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών για το έτος 2020, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2019. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ελστάτ, ανακοινώνει τα στοιχεία για τον κίνδυνο φτώχειας όπως προκύπτουν από την έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών έτους 2020 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2019. Μας λέει στην δεύτερη παράγραφο ότι το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ανήλθε. Ανήλθε. Κρατιέστε, ναι, στα 9.993 ευρώ. Είχε κατέλθει. Ναι. Πολύ είναι πριν. Αυξημένο κατά 6,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Που αν πάμε στον πίνακα κάτω, ναι, έχει ένα πινακάκι. Που το βλέπουμε και στην οθόνη μας. Που μας δείχνει στα έτη που περάσαν ξεκινώντας από το 2008. Τότε ήταν 12.051, το 9 13.505, το 10 13.896, το 11 12.637, για να φτάσουμε το 2020 στα 9.993 για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτό που συμβαίνει εδώ, αν θέλετε να κάνω μία παρατήρηση και για τους τηλεθεατές μας, δεν ξέρω αν το έχουν παρατηρήσει, είναι ότι βλέπουμε, πάντα συζητάνε για μία αύξηση, αλλά δεν μας λένε συγκριτικά με ποιο ποσό, δηλαδή με τι κάνουν σύγκριση. Από πέρσι βλέπουμε μία αύξηση, αλλά κανένας δεν μιλάει για το πόσο θα έπρεπε πραγματικά να είναι το εισόδημά μας, για να δούμε σε τι επίπεδα κυμαίνεται. Οπότε κάνουμε σύγκριση από το κακό στο χειρότερο ή από το χειρότερο στο κακό. Και έτσι κάνουν όλους τους συμπολίτες μας να νιώθουν ευχαριστημένοι. Βέβαια.
να νιώθουν ευχαριστημένοι ότι έχουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να ζουν, αλλά τελικά δεν ζουν, κυρία Αγγίκα. Κανένας μας δεν ζει. Υπό τέτοιες συνθήκες αυτό δεν είναι ζωή. Εδώ ήρθαμε όλοι οι άνθρωποι για να δημιουργήσουμε, ήρθαμε να εργαστούμε, ήρθαμε να δώσουμε μέλλον στον τόπο, στα παιδιά που έρχονται, στα παιδιά που ήδη υπάρχουν, που είναι οι μελλοντικοί πολίτες. Αυτά τα νούμερα και του 8 που διαβάσαμε, καλά και του 20 και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό πάει πάρα πολύ πίσω, ποτέ δεν πληρώθηκε πραγματικά για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Και λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πώς... Ναι, βεβαίως. Στο τέλος, να δούμε έτσι πώς θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένα τα πράγματα στο επίπεδο του μισθού, της δύναμης της καταναλωτικής, της αγοραστικής δύναμης. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Αγγίκα, για να σας το πω και αυτή τη στιγμή που μιας και το θέσατε και να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Η Ελλήνων Συνέλευση και ο Πολιτικός Φορέας έχει δώσει πραγματικά την απάντηση για το πώς πρέπει να είναι και ποιο είναι το δείγμα στο οποίο θα πρέπει να αναφερόμαστε όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι των Ελλήνων πολιτών και των φιλελλήνων, τι πρέπει να πληρώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώνονται έναν μισθό αξιοπρεπή, όπου το 50% του μισθού του να μπορεί να πληρώνει τις βασικές υπηρεσίες που λαμβάνει, το νερό του, το ρεύμα, το τηλέφωνο, όλα αυτά να μπορεί να καλύπτει τα έξοδά του. Μάλιστα. Και το άλλο 50% να μπορεί, που δεν μπορεί τώρα, δεν πρόλαβα πριν να σας αναφέρω τι άλλο στερείται. Στερείται τα ταξίδια αναψυχής. Να μπορεί να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, που εδώ και χρόνια δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Να μπορεί να πάει με τους φίλους του, με τους ανθρώπους που θέλει, το σινεμά του, το θέατρό του, να καλλιεργήσει το πνεύμα του, να επισκεφθεί αρχαιολογικούς χώρους, να μπορέσει πραγματικά να... Να ευχαριστηθεί, να χαρεί τη ζωή. Ακριβώς. Νομίζω έτσι πως μας τα λέτε, πραγματικά είναι αυτό που λέμε, ότι δεν δουλεύουμε για να ζούμε, έτσι, καλά το λέω, το λέω ανάποδα, έτσι, αλλά εργαζόμαστε πραγματικά για να μπορέσουμε να έχουμε μία ζωή όπως μας πρέπει. Να σας πω εγώ πως το λέω, αγώνας επιβίωσης. Τώρα είναι αγώνας επιβίωσης. Ουσιαστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε σε ένα μόνιμο αγώνα επιβίωσης. Δεν ζούμε σε καμία περίπτωση. Ναι, γιατί σας άκουγα που λέτε το 50% για να πάει τα ταξίδια του και τώρα συζητάμε αν θα έχουμε τρόφιμα. Έτσι, αν θα έχουμε οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους, παιδάκια μικρά που μεγαλώνουν, που χρειάζονται θρεπτικά συστατικά, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τι άλλο να πούμε, κυρία Αγγίκα. Είναι τραγικό. Αυτό τα λέει όλα. Θα βάλουμε μια άνω τελεία, κυρία Τσιμπογιάννη, σε αυτό το σημείο, για να έχουμε μετά όλο το χρόνο. Βεβαίως. Για να δούμε και την έκθεση, αλλά και οπωσδήποτε να επανέλθουμε σε αυτά τα ωραία που λίγο μας είπατε πριν. Αγαπητοί τηλεθεατές, περνάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και είμαστε γρήγορα κοντά σας. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα. Για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς, που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολιτεία Πύλη Πολιτών, με την κυρία Τσιμπογιάννη Παναγιώτα. Για να συνεχίσουμε, κυρία Τσιμπογιάννη, το θέμα μας. Μας παρουσιάζετε την έκθεση της ΕΡΣΤΑΤ. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτό, να δούμε λίγο ακόμα τα στοιχεία. Να δούμε, κυρία Αγγίκα και αγαπητοί τηλεθεατές, στη σελίδα 2, τη δεύτερη παράγραφο, που μας λέει ότι με βάση τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών 2020, να αποτυπωθεί λοιπόν, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 28,9% του πληθυσμού της χώρας. 3.043.869 άτομα. Τρομερό.
Ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας είναι σε αυτή την κατάσταση. Και μας λέει ότι παρουσιάζει μια μείωση σε σχέση με το 19, όπου πέρσι ήταν, πρόπερσι ήταν 3.161.936. Είναι θλιβερό. Και δεν έχουμε και τα στοιχεία τα μέχρι σήμερα, τα οποία είναι και αυτά. Θα παρουσιαστούν και αυτά, κύριε Αγγίκα, γιατί πραγματικά περάσαμε και περνάμε ακόμα δύσκολες εποχές, πρωτόγνωρες εποχές. Πρωτόγνωρες. Εργασιακά δικαιώματα καταπατώνται, ανασφάλεια υπάρχει παντού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Προβλήματα, επιχειρήσεις που κλείσαν, πολλά λουκέτα θα δούμε. Και που δεν ανοίξαν και ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη σελίδα, για να διαβάσουμε προς τα κάτω είμαστε. Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικός αποκλεισμός, αυτό πραγματικά ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι το φοβερό, είναι υψηλότερο στην περίπτωση των ατόμων 18 έως 64 ετών, 31,9%. Δηλαδή... όλες οι ηλικίες. Όλες οι ενεργές ηλικίες, ξεκινώντας από τα νιάτα μας, από τα νέα παιδιά με το που βγαίνουν από το σχολείο, για να φτάσουν 64 ετών. Και εκεί λοιπόν έχει εστιάσει ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Είναι σημαντικό πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε, περνάμε στη σελίδα 4. Μάλιστα. Στην 4 λοιπόν, στις κουκίδες, στη δεύτερη κουκίδα, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0 έως 17 ετών, και μας λέει ότι είναι η παιδική φτώχεια, ανέρχεται σε 21,4%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019. Μάλιστα. Και εδώ είναι τεράστια τα ποσοστά. Βλέπουμε τι επικρατεί σε όλες. Είναι φοβερό. Το 1 τέταρτο δηλαδή των παιδιών σήμερα βρίσκονται σε αυτή την άθλια κατάσταση. Κυρία Αγγίκα, δεν περιμέναμε την Ελστάτ να μας τα αποτυπώσει. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ και έχουμε ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις. Παιδιά να λιποθυμάνε στα σχολεία. Παιδιά να είναι έξω στο δρόμο και πραγματικά να επετούν, να ζητιανεύουν. Παιδιά να είναι άστεγα. Να μην έχουν τις βασικές ανάγκες, να είναι δακτυλοδεικτούμενα από τα άλλα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να συμμετάσχουν και εκείνα, ο κοινωνικός αποκλεισμός που λέγαμε, που αναφέρει μέσα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Οπότε την έρευνα και την έκθεση τη διαβάζουμε συμπληρωματικά. Είμαι σίγουρη ότι οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή που κάνουμε την κουβέντα, τους έρχονται στο μυαλό πολλές εικόνες, δυστυχώς, που δεν υπάρχει τύχη. Κάποιοι φροντίσανε, κυρία Αγγίκα, για να μας έχουν φέρει εδώ. Έχουν ονοματεπώνυμα και έχουν και τεράστιες ευθύνες. Και όλοι αυτοί, για να το πούμε και στους τηλεθεατές μας, το λέω και σε εσάς, είναι λοιπόν οι κυβερνήσεις μας που ήταν και είναι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα, μας λέτε δηλαδή και όπως πολύ σωστά, οι πολιτικές που ασκούνται τόσα χρόνια έχουν αυτά τα αποτελέσματα που τα βλέπουμε και με στοιχεία. Μα αυτοί κυβερνήσανε. Μα όλοι αυτοί κυβερνήσανε. Όλα αυτά τα κόμματα κυβερνήσαν. Τους είδαμε όλους, κυρία Αγγίκα. Είχαν όλη την ευκαιρία τους. Είναι τραγικό να είμαστε εν έτη 2020 και να μην υπάρχουν βασικές υπηρεσίες να μπορούν να προσφέρονται και να τις παίρνει ο πολίτης. Αν δεν μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα, γιατί υπάρχουν. Και αυτός ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν. Αυτής της εκπομπής, γιατί πρέπει να ενεργοποιηθούμε εμείς, κυρία Τσιμπογιάννη. Γιατί τα γνωρίζουμε, είμαστε εμείς που τα ζούμε και είμαστε εμείς που μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και πρέπει οι συμπολίτες μας όλοι να έχουν γνώση, γι' αυτό και παρουσιάζουμε στοιχεία συνεχώς, να βλέπουν τι γίνεται, να ενημερώνονται, όχι από τα κανάλια, γιατί τα κανάλια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ως χρηματοδοτούμενα ποιες είναι οι γραμμές, οι φιλοκυβερνητικές γραμμές που περνάνε. Οπότε να ενημερώνονται, να ενεργοποιούνται και βεβαίως να πάρουν θέση. Και να μην είναι απογοητευμένοι ότι δεν είναι δυνατοί να κάνουν πράγματα. Μπορούν, είναι ικανοί, οι συμπολίτες μου όλοι, είναι άξιοι, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα από όλους αυτούς τις ζωές τους, τις επιχειρήσεις τους και τα σπίτια τους. Αυτοί όλοι που περάσαν από την Βουλή των Ελλήνων, βουλευτές, κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, όλοι τους δεν μπορούν, κυρία Αγγίκα, να διαχειριστούν ούτε ένα περίπτερο, θα σας πω έτσι. Ούτε απλά το κόμμα τους, θα έλεγα εγώ, γιατί βλέπουμε ένα μεγάλα χρέη που δεν μπορώ να καταλάβω τη στιγμή που δεν μπορούν να διαχειριστούν το δικό τους σπίτι,
τι ακριβώς κάνουν στη χώρα μας, κυρία Τσιμπογιάννη. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που θα έπρεπε να απασχολεί την κυβέρνηση την τωρινή, τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα δυσθεώρητο ύψος. Απορούμε λοιπόν σαν πολίτες αυτής της χώρας πώς θέλουν να μας νοικοκυρέψουν όταν δεν νοικοκυρεύουν τα του οίκου τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, πολύ γρήγορα θα περάσω λίγο στη σελίδα 16. Μάλιστα. Στη σελίδα 16 είναι το τελευταίο πινακάκι που αποτυπώνει και πρέπει να το δουν οι συμπολίτες μας σε ποια θέση είμαστε με άλλες χώρες της Ευρώπης και κατέχουμε πολύ ψηλά είμαστε, ενώ έχουμε, θα έπρεπε αυτό, ακριβώς να είμαστε στην τρίτη θέση, να προηγείται η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Ελλάδα να φιγουράρει στην τρίτη θέση με το 28,1% του πληθυσμού της, όπως αναφέραμε, να είναι σε αυτή την κατάσταση, την αχρία κατάσταση, σε αυτές τις εξαθλειωμένες συνθήκες που δεν είναι για ανθρώπους. Πραγματικά λοιπόν, είναι που δεν θέλουμε. Μη σταθούμε παραπάνω στην έκθεση. Όχι, η έκθεση είναι πολυσέλιδη. Μπορούν οι συμπολίτες μας να τη βρουν. Ήταν απλά το ερέθισμα για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τι κακό έχουν κάνει όλοι αυτοί στη χώρα μας, κυρία Αγγίκα. Η απορία είναι ότι ενώ αποτυπώνονται αυτά τα στοιχεία και αποτυπώνονται από εκείνους, έτσι, δηλαδή... Από τα δικά τους όργανα. Από τα δικά τους όργανα, έτσι ακριβώς, πού αποσκοπούν. Δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, γίνονται κάθε χρόνο. Τελικά, τι αποτέλεσμα βγάζουν, γιατί γίνονται αυτές οι έρευνες, γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν βελτιώνεται, κυρία Τσιμπογιάννη. Θεωρητικά, αυτές οι έρευνες γίνονται πραγματικά, είναι εργαλεία για να μπορέσει η εκάστοτε κυβέρνηση να πάρει θέση και να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, να στηρίξει πραγματικά όλες αυτές τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά ζορίζονται και έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό δεν το χρόνια, βλέπουμε λοιπόν, να γίνεται. Μέχρι την έκθεση 2019. Σωστά. 9 χρόνια από το πρώτο μνημόνιο. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές ευόδωσαν. Έχουμε όφελος, ωφεληθήκαμε. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι αρχίσαμε. Για να δούμε λοιπόν. Επειδή έχουμε να κάνουμε, κυρία Γκίκα, με προδότες, θα το πω έτσι απλά ξεκάθαρα και θα το δηλώσω, οι άνθρωποι αυτοί δεν, σε καμία περίπτωση δεν δουλέψανε, δεν εργαστήκανε για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που κάνανε ήταν να εργάζονται για άλλα συμφέροντα, για τις τράπεζες, για διάφορα συμφέροντα, ξένα συμφέροντα. Εμείς, μόνο δυστυχία, μόνο εξαθλίωση, γενοκτονία θα πω. Πού πήγε το όφελος? Ποιος ωφελήθηκε από όλη αυτή την κατάσταση, αν όχι εμείς? Κυρία Κίκα, έχουν φύγει τα παιδιά μας όλα στο εξωτερικό. Έχουν κλείσει τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις. Έχουν πεθάνει συμπολίτες μας, έχουν αυτοκτονήσει. Άρα ποιος πήρε το κέρδος όλης αυτής της καταστροφής? Μήπως οι τράπεζες, που είπατε? Οι τράπεζες είναι συνεχώς στο προσκήνιο και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κυνηγούν τους Έλληνες πολίτες με τη βούλα της κυβέρνησης, έχουν ψηφίσει και τον πτωχευτικό κώδικα, να συνεχίσουν να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Που η οικία θα έπρεπε να προστατεύεται και πόσο μάλλον σε τόσο δύσκολα χρόνια, τα οποία πέρασε ο Έλληνας πολίτης με τα μνημόνια, θα έπρεπε να προστατεύεται και όχι να είναι στο κυνήγι και να τον κυνηγούν όχι μόνο οι τράπεζες, να τον κυνηγάει η ΔΕΗ, να τον κυνηγάει η ανεξάρτητη αρχή μας, η εφορία, η γνωστή εφορία. Λοιπόν, πού είναι η πολιτεία? Δεν βλέπουμε την πολιτεία να πράττει πραγματικά για μας και για τις αδύναμες ομάδες και για τον κόσμο που έχει θέματα. Δεν βλέπω πουθενά την ανάπτυξη, δεν υπήρξε ανάπτυξη. Μας έχουν υπανάπτυκτους ποιους? Τους Έλληνες. Μια χώρα που είναι τόσο πλούσια, μα τόσο πλούσια που το γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μου και που φρόντισε και ο Αρτέμης Σόρας, ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, όταν μπήκαμε, ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε, κυρία Γκίκα, το δεύτερο Ήθελα μνημόνιο. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι τότε, συνδέεται ακριβώς άμεσα το δεύτερο μνημόνιο. Μάλιστα. Κυρία Γκίκα, έδωσε τη δυνατότητα στους κυβερνώντες, γνωστοποιώντας το και στη Βουλή των Ελλήνων, σε όλα τα κόμματα, να πάρουν ένα δάνειο. 600 δις. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Τότε μας μιλούσαν για ένα χρέος 340 δις. Σωστά. Θα μπορούσαμε, εάν κάναν χρήση, να εξοφληθεί το χρέος και βέβαια με τα υπόλοιπα να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη. Δεν ήταν προς όφελος μας οι όροι, μήπως? Γιατί δεν επέλεξαν οι κυβερνώντες λοιπόν
αυτή οι κυβερνώντες αυτοί, γιατί τότε ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά. Σαμαρά. Ναι, ήταν η κυβέρνηση και Σαμαρά. Και η τριτοκομματική μετά. Ακριβώς, έγινε μετά. Και τριτοκομματική και αμέσως μετά ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Λοιπόν, ενήμεροι όλοι, κανένας δεν ακούμπησε. Κανένας δεν έδωσε τη δυνατότητα σε αυτή τη χώρα, σε αυτούς τους πολίτες, σε εμάς όλους, με τους ένδοξους προγόνους μας που πραγματικά έχουμε δώσει τα φώτα παντού. Μας θέλαν λοιπόν να μας έχουν σκλαβωμένους, κυριολεκτικά, και να μην μπορέσουμε να ξοφλήσουμε, κυρία Αγγίκα. Αυτό επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν το χωράει το κεφάλι τους. Το να υπάρχει τα χρήματα και ο πλούτος και να μην προβαίνουν σε τέτοιες κινήσεις οι κυβερνώντες. Ενώ αυτό θέλουν, αυτό διατείνονται ότι θέλουν, γιατί να έκαναν αυτή την επιλογή? Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια ικανοποιητική απάντηση? Γιατί δεν τα πήραν? Καταρχήν αυτή την απάντηση οι συμπολίτες μου έχουν, θα τους προτείνω δηλαδή, γιατί είναι το πιο ορθό, έχουν ψηφίσει βουλευτές. Mm-hmm. Έχουν ψηφίσει και οι δημάρχοι γνωρίζουν, έχουν ψηφίσει δημάρχους, μπορούν και πάντα τους προσεγγίζουν να κάνουν αυτή την ερώτηση, τους προκαλώ τους συμπολίτες μου, να κάνουν αυτή την ερώτηση σε όσους περάσαν από τη Βουλή των Ελλήνων από εκείνα τα χρόνια. Mm-hmm. Όλοι έχουν γνωστούς βουλευτές. Να τους κάνουν αυτή την ερώτηση. Και ας μας απαντήσουν εκείνοι, κύριε Αγγίκα, γιατί δεν ακουμπήσανε αυτά τα χρήματα και αντίθετα κυνήγησαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε με το ονοματεπώνυμό του, δεν κρύφτηκε πίσω από κάποια εταιρεία, από κάποια offshore, όπως είναι της μόδας να γνωρίζουμε. Ήρθε μόνος του λοιπόν και ζήτησε να ελευθερωθεί η πατρίδα του, η χώρα του και οι Έλληνες αδελφοί του και αδελφές του. Αυτό ζήτησε ο Αρτέμης Ωρας. Και τι είδαμε? Ένα ανηλαίητο κυνηγητό. Από παντού, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους πολιτικούς, από τους δικαστές, αν και οι δικαστές δώσανε δύο δικαστικές αποφάσεις, κυρία Αγγίκα, αγαπητοί τηλεθεατές, που δικαιώνουν τον Αρτέμης Ωρα και μας αποδεικνύουν ότι τα 600 δις υπάρχουν και είναι για μας όλους τους Έλληνες πολίτες. Άρα κάποιοι δεν εκτελούν αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Ναι, και σίγουρα. Και όμως απ' την άλλη τα βάζουν στους προϋπολογισμούς της χώρας, κυρία Αγγίκα. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Από το 2015 δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και δεν τα ακουμπάνε. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Ωρας στην αρχή είχε βάλει κάποιους όρους, κυρία Αγγίκα. Mm-hmm. Όρους που θα ζήταγε ο κάθε Έλληνας πολίτης. Mm-hmm. Λογιστικός έλεγχος του κράτους. Τι έγινε, πόσα χρωστάμε, πού τα χρωστάμε. Τι συνέβη, ποια είναι, πού είναι τα άμα ποσά. Αν θέλει κάποιος να πληρώσει, νομίζω ότι και στο εστιατόριο ζητάς την απόδειξη. Να δεις τι χρωστάς. Ακριβώς. Ζήτησε λοιπόν το λογιστικό έλεγχο του κράτους και το κυριότερο, απόδοση ευθυνών. Σε περίπτωση που υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα, οποιοδήποτε δηλαδή, που ακούμπησε και έκανε ζημιά στο δημόσιο, δηλαδή σε όλους εμάς. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι δύο όροι. Και είναι πολύ. Δεν ήταν για αυτούς που μας κυβερνούν, για όλους αυτούς, για όλη αυτή την κομματοκρατία. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος. Παρ' όλα αυτά δεν αναιρείται η πρόκληση που έχω κάνει στους συμπολίτες μου να ρωτήσουν πραγματικά τους βουλευτές που γνωρίζουν, να μας πούνε εκείνοι γιατί ενώ γνώριζαν και σήμερα που μιλάμε γνωρίζουν, δεν κάνουν χρήση αυτού του πλούτου. Τους για έκανε να... μετά τους όρους, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τους ανέρεσε στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Κυρίου, μέσα εισαγωγικά. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό και είναι σκόπιμο. Και από τότε πούμε... και μετά, από τότε και μετά, είναι μέσω προϋπολογισμού της χώρας. Γι' αυτό το λέω. Μάλιστα. Επειδή πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος πολύ γρήγορα της σημερινής εκπομπής μας, αλλά θα προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα που μας καίνε όλους μας, παρουσιάστηκε είχαμε τη ΔΕΘ. Εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάνε για ανάπτυξη. Ανάπτυξη που μάλιστα μας λένε ότι... Και ο κύριος Τεκούρας σήμερα εμφανίστηκε στο Sky. Μας λέει για μείωση της ανεργίας. Μας λέει ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις εν μέσω πανδημίας. Μας λέει ότι για πρώτη φορά δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια. Θέλω το γρήγορο σχόλιο σας και αμέσως μετά να μας πείτε και να ολοκληρώσουμε. Ποια είναι η δική σας πρόταση για όλη αυτή την κατάσταση? Το σχόλιο μου είναι πραγματικά θα είναι απλό και λακωνικό. Έχω να απαντήσω ότι ζουν σε κάποιον άλλον κόσμο, δεν ζουν στην πραγματικότητα και βέβαια πώς να ζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ας κοιτάξουν να δούνε γιατί φοβούνται και παρουσιάζονται στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με 5.000 αστυνομικούς να τους προστατεύουν. Γιατί μιλάνε σε προστατευμένο περιβάλλον με δημοσιογράφους που εκείνοι έχουν επιλέξει και με ερωτήσεις που εκείνοι έχουν επιλέξει. Μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Ας μας απαντήσει λοιπόν γιατί κινείται έτσι, τι φοβάται. Φοβάται βεβαίως γιατί έχει
εισπράξει ο κύριος Μητσοτάκης γιουχαΐσματα, τα είδαμε όλοι. Έχει εισπράξει λοιπόν την αποδοκιμασία του κόσμου, οπότε ξεκάθαρα ζουν σε έναν άλλο κόσμο, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους Έλληνες πολίτες, όπως το συνηθίζουν όλα τα χρόνια. Οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες πολίτες δεν κοροϊδεύονται πια. Αυτό. Αυτοί συνεχίζουν όπως ξέραν και κάναν όλα τα χρόνια. Τάζανε, κυρία Αγγίκα. Ή μήπως είναι υποσχέσεις. Δεν είναι ανάπτυξη εισαγωγικά που αφορά συγκεκριμένες τσέπες. Κατατοδοκούν πάντα. Εξυπηρετούνται δικές τους ομάδες. Αυτό δεν είναι σημερινό, κυρία Αγγίκα. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτό το γνωρίζουμε ότι ευνοούνται δικοί τους άνθρωποι πάντα όλα τα χρόνια. Εδώ μιλάμε για μια οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών, που εδώ είμαστε να αποτυπώσουμε και πώς θα περάσουμε μέσα από αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα που διαβιώνει η χώρα μας. Μάλιστα. Πείτε μας λίγα, δώστε μας το στίγμα σας για το τι μπορεί να γίνει για να γίνει αυτή η ανατροπή. Είναι απλά τα πράγματα και μπορούν να με κατανοήσουν οι συμπολίτες μου. Όπως είπα πριν, οι Έλληνες πολίτες πλέον δεν κοροϊδεύονται. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι συμπολίτες μου είναι πραγματικά να σταματήσουν να πιστεύουν, που είμαι σίγουρη ότι έχουν σταματήσει πλέον να πιστεύουν, γιατί δεν κοροϊδεύονται όπως ανέφερα, να αρχίσουν να κάνουν τη δική τους έρευνα και με τα δικά τους πραγματικά, τις δικές τους αποδείξεις, να σχηματίσουν τη γνώμη τους, να εισπράξουν τη γνώση τους, να σχηματίσουν τη γνώμη τους και να δουν από εκεί και πέρα πώς αυτή η γνώση θα τους δώσει δύναμη. Πώς αν επισκεφθούν ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης που είναι κοντά τους, κοντά στο σπίτι τους και γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί, μιας και έχουμε πάνω από 300 γραφεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, να δει αδέρφια του ενεργοποιημένα εκεί που θα του δώσουν πραγματικά τα στοιχεία να μελετήσει και να δει αυτά τα 600 δις που τα κανάλια του είπαν ότι δεν υπάρχουν, να δει τις αποδείξεις πώς έχουμε πλούτο όλοι εμείς και πώς. Όταν θα ενωθούμε, και αυτή η ένωση, κυρία Γκίκα, ξεκίνησε με τον Αρτέμις Ωρα και συνεχίζεται και σήμερα που μιλάμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι καθημερινή και συνεχώς θα γίνουμε, έτσι όπως γίνεται η ένωση, θα γίνουμε όλοι. Αυτό φοβάται το καθεστώς, καθεστώς τους αποκαλώ. Αυτό φοβούνται, γι' αυτό μας πολεμάνε, γι' αυτό χτυπούν τα γραφεία μας. Μιλάμε ότι έχουμε βανδαλισμούς και καταστροφές εξ ολοκλήρου δικών μας γραφείων, γραφείων που δεν έχουν πειράξει ποτέ κανέναν. Και είναι εκεί για σας. Για σας, συμπολίτες μου, επισκεφτείτε το γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης, ενωθείτε με τα αδέλφια σας, ενωθείτε με ανθρώπους που δεν έχουν καμία ασυλία, που είναι δέσμευση για μας ότι με την διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης δεν θα υπάρχει αυτή η ασυλία που γνωρίζετε των βουλευτών. Ο εκπρόσωπός σας θα είναι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, θα σας εκπροσωπεί όπως ακριβώς θέλετε εσείς και αν δεν σας εκπροσωπεί, έχει φύγει την επόμενη στιγμή. Μιλάμε για μια δέσμευση ξεκάθαρη με προγραμματικές δηλώσεις που είναι στον Άριο Πάγο. Εάν δεν τήρησε το πρόγραμμα η Ελλήνων Συνέλευση ή ο εκάστοτε βουλευτής της κυρία Γκίκα, θα έχουμε νομικές συνέπειες. Είναι δέσμευση λοιπόν, δεν δίνουμε υποσχέσεις. Το μόνο που ζητάμε είναι από τους Έλληνες πολίτες να έρθουν κοντά μας. Είναι η ώρα. Δεν έχουμε άλλη ώρα. Τους δοκιμάσαμε όλους, απέτυχαν όλοι, παταγωδώς. Δεν θα τους χαριστούμε. Η ζωή είναι δικιά μας και θα τη ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Με αυτό το αισιόδοξο και δυνατό μήνυμα θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Δεσμευόμαστε και είμαστε εδώ πάντα στη διάθεσή σας για αυτά τα πολύ ωραία που μας δίνετε ως λύση. Αγαπητοί τηλεθεατές, εμείς φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας εκπομπής. Η γνώση είναι δύναμη, αυτό έχω να πω. Σας καληνυχτίζω. Μείνετε συντονισμένοι στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Μέχρι την επόμενη φορά.